Καλό μεσημέρι από τα γραφεία της Ναυτεμπορικής στον Πειραιά. Λοιπόν, δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι παραπλανητικός αυτός ο όρος, είπε ο Πρωθυπουργός. Αν μπορεί κάποιος να βάλει τίτλο στην ομιλία του, έτσι. Έτσι και προσπάθησε να καταρρύψει έναν προς έναν τους μύθους που, όπως είπε, κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον δημόσιο διάλογο σχετικά με την ακρίβεια. Το συμπέρασμα που βγάζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η συζήτηση στη Βουλή εξελίσσεται σε ένα άτυπο debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, καθώς απομένουν εξάλλου 16 ημέρες μέχρι τις κάλπες. Και η υψηλή τόνη είναι κυρίαρχη από την έναρξη της συζήτησης, με κατέρωθεν βολές αλλά και προσωπικές επιθέσεις και σκληρή γλώσσα από τους αρχηγούς των κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρωτολογία του Πρωθυπουργού χρειάστηκε αρκετές φορές η παρέμβαση του κυρίου Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής, για να πέσουν οι τόνοι και να έτσι χαμηλώσουν τα πνεύματα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε καταρχήν ότι το ζήτημα της ακρίβειας είναι νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ένα συγκεκριμένο οπλοστάσιο με στοχευμένα μέτρα που προσβλέπουν στην ανακούφιση των ευάλωτων και στην πάταξη της εσχροκέρδειας. Επανέλαβε πως η μόνιμη απάντηση στο πρόβλημα είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων, και στο πλαίσιο αυτό τον είδαμε να επαναλαμβάνει πως ο κατώτατος μισθός στο τέλος της τετραετίας θα αυξηθεί στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός θα πάει, όπως είπε, στα 1500 ευρώ. Επέμεινε βέβαια στη ρητορική ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη, και έβαλε στο στόχαστρο ξανά τις πρακτικές των πολυεθνικών, με αφορμή και την επιστολή που απίφθινε στην πρόεδρο της Κομισιόν. Είπε ότι δεν γίνεται το ίδιο προϊόν να διατίθεται στο Παρίσι, στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις με τόσο μεγάλες αποκλίσεις, με τόσο μεγάλες διαφορές στις τιμές. Αυτή είναι μια κερδοσκοπική τακτική, επεσήμανε, και τόνισε πως αυτό απαιτεί μια ευρωπαϊκή συνολική απάντηση. Ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του επιχειρηματολογώντας και προσπαθώντας να καταρρύψει τους μύθους για την ακρίβεια, απέρριψε ως μύθο τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια αυτή τη στιγμή στην ακρίβεια. Εμφανίστηκε όμως ιδιαίτερα επικριτικός έναντι της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για ανεδαφικές προτάσεις και πληθωριστικές υποσχέσεις από τα κόμματα, και αρχικά απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για μειωμένο ΦΠΑ ή για μηδενικό ΦΠΑ. Επεσήμανε το κόστος που θα είχε ένα τέτοιο μέτρο. Τον είδαμε να κλιμακώνει στη συνέχεια την κριτική του στο ΣΥΡΙΖΑ για το οικονομικό του πρόγραμμα, και επεσήμανε ότι όλα τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η εξωματική αντιπολίτευση στοιχίζουν στην τετραετία 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στην αντιπολίτευση ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη της και πως όσα τάζει συνεπάγονται μία λέξη, και αυτή είναι χρεοκοπία, και μάλιστα χωρίς επιστροφή αυτή τη φορά. Και αναφερόμενος προσωπικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, σχολίαψε πως δεν θα φέρει φρέσκο αέρα στην πολιτική, όπως ισχυρίζεται, αλλά αυτός ο αέρας που θα φέρει είναι αέρας κοπανιστός. Μάλιστα. Επιθετικός ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με την αντιπολίτευση, κυρίως την αντιπολίτευση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχε έστρεψε κατά την πρωτολογία του έτσι τα πειρά. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί θα υπάρξει και δευτερολογία, έτσι δεν είναι, και τριτολογία. Γιατί είναι σωστά, και δευτερολογία και τριτολογία. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το γάντι σήκωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Ο κ. Φάμελος εξαπέλυσε επίθεση εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση. Καταρχήν, στο ζήτημα της ακρίβειας, κατηγόρησε το Μαξίμου ότι τόσο καιρό κρυβόταν, και τον Πρωθυπουργό προσωπικά, ότι κρυβόταν από τη Βουλή αλλά και από την κοινωνία. Σκιαγράφησε με μελανά χρώματα την κατάσταση που βιώνουν αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά. Είπε πως δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι εμφανίζουν υπερκέρδη. Και ανέφερε ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα ότι η ακρίβεια είναι προσωρινό φαινόμενο και φαινόμενο που προέρχεται από το εξωτερικό. Χαρακτήρισε υποκριτική την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι έγινε για επικοινωνιακούς λόγους. Και αυτό που τόνισε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι η κυβέρνηση παραδέχεται με την κίνηση αυτή ότι όσο κάνει δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ζητάει έτσι την παρέμβαση της Κομισιόν, η οποία
και την ίδια ώρα δεν αξιοποιεί την εργαλειοθήκη που της προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και απαντώντας τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ανέφερε πως η αλήθεια για την ακρίβεια είναι ότι στα βασικά είδη διατροφής η ακρίβεια είναι τριπλάσια από ό,τι στην Ευρώπη. Βέβαια, άνοιξε τη βεντάλια του, πρέπει να πούμε, τη βεντάλια της κριτικής του κ. Φάμελος, διερωτήθηκε αν θα συνεχίσει η κυβέρνηση την συγκάλυψη στο έγκλημα των τεμπών, να πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να το κρύψει και κλείνοντας την ομιλία του κατέληξε γιατί ότι εχθές, το μεγαλύτερο να θυμίσουμε, Αλεξία μου, ότι εχθές πήγε στη Βουλή το πόρισμα για τον μπάζωμα στα Τέμπη και προφανώς εκεί αναφέρθηκε ακριβώς, μάλλον και η αναφορά του κυρίου, του κυρίου Φάμελου, έτσι φαντάζομαι. Πολύ εκτιμώ. Σωστά και κατέληξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα να αντιμετωπίσει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα και το τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ή απλώς δεν έχεις προλάβει ακόμα, γιατί πριν από λίγο τελείωσε. Και ο κύριος. Έτσι ακριβώς. Να σημειώσω μόνο εδώ ότι και ο κύριος Κασελάκης έδωσε το παρόν στη Βουλή και είχε και μια συνομιλία με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, κατά την οποία παρατήρησε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα ευημερεί την ώρα που το 20% περνάει καλύτερα, αλλά το υπόλοιπο 80% είναι σε χειρότερη κατάσταση. Βέβαια, αργότερα ανέβηκε στο βήμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι το επιχείρημα της εισαγόμενης ακρίβειας καταρρύπτεται. Είπε ότι η κυβέρνηση επαναπάβεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημείωσε ότι το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα νοικοκυριά βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να καταραίει. Διερωτήθηκε τι κάνει η κυβέρνηση 5 χρόνια και έκανε ειδική αναφορά και στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, λέγοντας πως τους τελευταίους μήνες έχουμε σταθερά τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων από τον μέσο όρο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση. Χαρακτήρισε πρόκληση το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας ότι φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη. Είπε ότι αυτή τη στιγμή με την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση η χώρα αποκλίνει από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ πραγματικά και θα έχεις κι άλλο πολύ περισσότερο ρεπορτάζ φαντάζομαι και στον διαδικτυακό τόπο της ναυτεμπορικής, γιατί πάρα πολύ απλά συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί κάπου σε 6 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η προημηρησίας. Αν υπολογίσουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον 4ο κατά σειρά πολιτικό αρχηγό, ναι, έπεται συνέχεια, μακρά συνέχεια. Κύριο, εκεί στις 6 το απόγευμα, να μένετε να κορυφωθεί η συζήτηση. Ξέρεις γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ.